Νοσοκομείο ολοκληρώθηκε για φέτος. Είχαμε 2 μήνες νοσοκομιακής περίοδου. Ολοκληρώθηκε για φέτος το θέατρο με πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Το μεγαλείο της αρχαίας ιστορίας αρχίζει σταδιακά να αποκαλύπτεται. Και αυτό χάρη στην συστηματική προσπάθεια που εξελίσσει ο αρχαιολόγος Ξένη Αραπογιάννη. Αποκαλύφθηκε μέρος του Κύλου. Ήταν μια ιδιαίτερα κοπιώδης και πολύ δύσκολη προσπάθεια, η οποία ήρθε σε πέρας χάρη στο εργατικό προσωπικό, στο επιστημονικό προσωπικό που έχω δίπλα μου. Και νέα εντυπωσιακά ευρήματα έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη στην αρχαία Θουρία. Οι φετινές ανασκαφικές εργασίες που ολοκληρώνονται διήρκησαν 2 μήνες και αποκάλυψαν μέρος του Κύλου του θεάτρου, το οποίο χρονολογείται στους ελληνιστικούς χρόνους. Είναι όλα πάρα πολύ καλά και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Αν σκεφτεί κανείς ότι το Κύλο ήταν το πιο δύσκολο εγχείρημα αυτής της ανασκαφής του θεάτρου, καταλαβαίνει την ικανοποίησή μας για το αποτέλεσμα το φετινό. Και μπορούμε να σκεφτούμε, αν να δούμε λίγο το Κύλο, πώς θα είναι όταν ολοκληρωθεί όλη αυτή η προσπάθεια. Θα είναι ένα τρομερά εντυπωσιακό θέαμα. Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της ανασκαφής αλλά και τη σημαντικότητα του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Θουρίας επεσήμανε στην επίσκεψή του ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος. Είναι πολύ σημαντικό ότι μόνο 10 λεπτά από την πόλη της Καλαμάτας βρίσκεται αυτός εδώ ο αρχαιολογικός θησαυρός. Μια τεράστια προσπάθεια που γίνεται εδώ από την κυρία Ξένη Αραπογιάννη και τους συνεργάτες της, με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας που είναι πάντα δίπλα και στηρίζει, με όλους αυτούς που προσπαθούν και αναδεικνύουν κάθε μέρα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Θουρία, της οποίας η κατοίκηση ανάγεται στην 3η χιλιετία π.Χ., ήταν η μεγαλύτερη πόλη της Μεσσηνίας μέχρι το 369, που ιδρύθηκε η αρχαία Μεσσήνη. Οι πρώτες συστηματικές ανασκαφικές έρευνες ξεκίνησαν το 2009 και συνεχίζονται μέχρι σήμερα, υπό τη διεύθυνση της δόκτωρος Ξένης Αραπογιάννη.